Ο μόνος που είναι παντοδύναμος και δεν υπόκειται σε καμία απολύτως υποχώρηση όταν είναι θεσμικά οργανωμένος, άρα μέρος της πολιτείας, είναι η κοινωνία. Δεν είναι τα κόμματα. Τα κόμματα έρονται και φέρονται ανάλογα με τους συσχετισμούς σε επίπεδο εξουσίας. Το βλέπουμε αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία απολύτως κοινωνική νομιμοποίηση, έστω εκλογική νομιμοποίηση σε επίπεδο κοινωνιών. Οι κοινωνίες είναι απούσες από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι η αποτυχία της. Όχι, είναι επιλογή της. Δεν ήταν επιλογή αρχικά. Είναι, προσέξτε, ήταν πάντοτε επιλογή, γι' αυτό αν διαβάσετε τα αρχικά κείμενα της Ευρώπης, θα διαπιστώσετε ότι η Ευρώπη δημιουργήθηκε με άξονα την οικονομία, ναι, σκοπίμως για να μπορέσει και να δώσει όθηση βεβαίως στην οικονομία και στην ενοποίηση μέσω της οικονομίας, αλλά να μην οδηγήσει σε μία... Όχι εκδημοκρατισμό, αλλά μια απλή εκλογική νομιμοποίηση της αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το έχουν αποφύγει με κάθε τρόπο. Βλέπουμε τώρα και αναφέρατε την πρόταση Γιούνκερ. Αυτή είναι μια παλιά πρόταση που είχε ως ιδέα να φτιάξουμε έναν ή δύο κύκλους θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην είναι μία δηλαδή, αλλά περισσότερες. Έρχεται τώρα γιατί διαπιστώνουν ότι χρειάζεται η νομισματική, όπως λέγεται, ενοποίηση, οι κοινές οικονομικές πολιτικές με συγκεκριμένο άξονα να έχουν θεσμική βάση και ισχύ για να μην μπορούν να εκβιάζονται από μια Ελλάδα ή από οποιονδήποτε άλλο. Αυτό λοιπόν το βλέπουμε ότι πάει να οικοδομηθεί στο πρότυπο της Ευρώπης που είναι τώρα. Διότι το να φτιάξουμε ακόμα ένα κοινοβούλιο για την νομισματική ένωση δεν λέει τίποτε, γιατί τα κοινοβούλια, όπως ξέρουμε, ακόμα και τα εθνικά, δεν έχουν καμιά ιδιαίτερη σημασία πια. Είναι νομιμοποιητικές συνιστώσεις της εκάστοτε κυβέρνησης. Αυτός που κατέχει την πλειοψηφία ελέγχει τη Βουλή και ελέγχει επίσης και την κυβέρνηση. Γιατί χωρίς τη Βουλή, την πλειοψηφία της Βουλής και το νομοθετικό έργο που παράγει, δεν μπορεί να κυβερνήσει. Ναι. Εδώ λοιπόν είναι ακόμα χειρότερο. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και αν φτάσουμε σε μια εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πρόσημο την ενίσχυση της κεντρικής εξουσίας, που σημαίνει του Συμβουλίου των Κρατών και της Επιτροπής, δεν θα έχει καμία κοινωνική νομιμοποίηση. Διότι λείπει ακόμα και η στοιχειώδης εκλογική διαδικασία που υπάρχει σήμερα. Επομένως, το πρόβλημα για να αλλάξουν οι πολιτικές της Ευρώπης τίθεται σε επίπεδο εμβάθυνσης που θα εισάγει την κοινωνία ως θεσμικό εταίρο. Όπως για το ίδιο ζήτημα μιλάμε για τις χώρες μας, έτσι πρέπει να μιλάμε πολύ περισσότερο. Όπως καταλαβαίνω, λέτε, κύριε καθηγητά, δεν έχει κανένας διάθεση να το εγώ κάνει. Θέλω δεν πω, έχει κανένας απολύτως λοιπόν, διάθεση να το κάνει. Σε σχέση με αυτό που λέτε, ότι συγκροτητικό στοιχείο όμως της Ευρώπης είναι το κοινωνικό κράτος. Και το κοινωνικό κράτος είναι ένα επίτευγμα το οποίο έχει προέλθει μέσα από τους κοινωνικούς αγώνες. Αυτό βάζει μέσα την κοινωνία. Απαντάτε σε άλλο ερώτημα. Όχι, αν θέλετε να σας απαντήσω σε αυτό, σας απαντώ. Γιατί ναι, υπάρχει όχι, το κοινωνικό κράτος. Ότι αλλά... σε αυτό που είναι η Ευρώπη σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, έχει μέσα της την Ευρώπη που ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας της, της συγκρότησής της, είναι το κοινωνικό κράτος. Εννοείται ότι δεν θέλετε να πάει πιο πέρα η Ευρώπη σε επίπεδο πολιτικού συστήματος. Όχι, εννοώ το εξής. Αυτό μου απαντάτε. Όχι, σας λέω το εξής. Ότι αυτό που είναι η Ευρώπη σήμερα είναι και το κοινωνικό κράτος. Το κοινωνικό κράτος δημιουργήθηκε στην Ευρώπη σε μια εποχή που οι κοινωνίες είχαν θέσει στους συσχετισμούς, τους εξωθεσμικούς συσχετισμούς στα εθνικά κράτη. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή καταγίνεται στο να μειώσει όσο μπορεί περισσότερο αυτό το κοινωνικό κράτος χωρίς να χάσει κοινωνική νομιμοποίηση. Το ζήτημα λοιπόν είναι τι ρόλο παίζουν οι κοινωνίες σε μια εποχή που είναι σε πολιτική αδυναμία, διότι κανείς δεν τις λαμβάνει υπόψη. Αυτό είναι άλλο. Αν δεν εξεγερθούμε. Λέμε ότι έχουμε μία από τη μεριά της κυρίαρχης πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης μία υποχώρηση του κοινωνικού κράτους, αυτό είναι γεγονός. Υπάρχει όμως και αντίσταση σε αυτό. Υπάρχουν πολιτικοί που αντιστέκονται, υπάρχουν κινήματα συλλογικότητες πολιτών που αντιστέκονται στην υποχώρηση αυτού του κοινωνικού κράτους και δεν μπορούμε κατά την άποψή μου να δούμε αυτό που γίνεται σήμερα με την κοινωνία εκτός.
Η κοινωνία δεν είναι τα κινήματα, δεν είναι τα κόμματα, δεν είναι οι ομάδες πίεσης ή η ΜΚΟ. Η κοινωνία είναι το σώμα της κοινωνίας των πολιτών και το ερώτημα είναι ο λόγος ύπαρξης όλων των άλλων πρέπει ή δεν πρέπει να έχει παρουσία και λόγο. Πάντως πρέπει να έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, γιατί το μεταθέτουμε το ζήτημα. Η κοινωνία δεν έχει μία φωνή. Και έχουμε βάλει πολλά ζητήματα. Θα ήθελα να μας πει ο κ. Καθηγητής, με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει, να αλλάξουν αυτοί οι συσχετισμοί, βάζοντας λοιπόν εκεί που πρέπει και τοποθετώντας τις κοινωνίες οι οποίες θα παίξουν ένα αποφασιστικό ρόλο, γιατί αυτό που βάζετε είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή το γεγονός πλέον ότι οι κοινωνίες δεν υπάρχουν πουθενά, με αποτέλεσμα να βλέπουμε κινήματα με μία έκφραση αριστερή, κινήματα με άλλη έκφραση εντελώς άκρο δεξιά, και παραλλήλως να μην μπορεί να προχωρήσει τίποτα και να γίνεται τίποια η ευρωπαϊκή ενοποίηση για την οποία όλοι πάλευαν, να έχει κράτη, να έχει χώρες οι οποίες ξανακλίνονται μέσα στο καβούκι τους. Γιατί αυτό ήμασταν μπροστά τα τελευταία χρόνια. Μέχρι τώρα, Σταυρούλε, για να προσθέσω στο διάλογο, είχαμε μουδιασμένες, αν όχι ναρκωμένες κοινωνίες. Ας το βάλουμε και αυτό σαν μία παράμετρο στη συζήτησή μας. Οι οποίες ψηφίζουν Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο είναι το 70% αυτή τη στιγμή της δύναμης στο Ευρωκοινοβούλιο. Οι κοινωνίες τα ψηφίζουν. Το δίλημα του τι ψηφίζει μια κοινωνία έχει να κάνει με το ποιος κυβέρνησε προηγουμένως, ουσιαστικά. Έχουμε δηλαδή μία λογική η οποία δεν αποδίδει πια όπως απέδιδε παλαιότερα. Ξέραμε στο παρελθόν, τις προηγούμενες δεκαετίες, τι σήμαινε να είναι ένα κόμμα ελαφρώς δεξιότερο ή ελαφρώς αριστερότερο, ή περισσότερο ή λιγότερο. Σήμερα δεν υπάρχει, γιατί τελείωσε η εποχή που επέτρεπε ο λόγος της κοινωνίας σε επίπεδο συσχετισμών και όχι πολιτικού συστήματος, επιμένω, να παίζει ρόλο. Δηλαδή, γιατί συνέβαινε αυτό? Διότι αυτό που λέμε αγορές είχαν κύρια βάση τους στο εσωτερικό των κρατών. Όταν μιλούσαμε για αστική τάξη, ξέραμε ότι είχε παραγωγική βάση. Σήμερα δεν έχει στη Δύση η αστική τάξη, αυτή που κυριαρχεί, παραγωγική βάση. Αυτή είναι αλλού. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν παράγει θέσεις εργασίας. Παράγει όμως πολιτική ισχύ, η οποία είναι ασύμμετρη, διότι οι κοινωνίες δεν κινούνται στο παγκόσμιο επίπεδο, κινούνται εθνικά, μέσα στα κράτη τους. Επομένως, όταν κάποιος μπορεί... Επιδοκιμάζουν όμως και αποδοκιμάζουν, κύριε καθηγητά. Ναι, αλλά όμως βλέπουμε ότι όποιος και να έχει ανέβει επάνω και όποιος και αν ανέβει, γνωρίζει τα όρια του. Επομένως, δεν μπορεί μόνος του να τα ξεπεράσει. Που μέσα... σημαίνει έλεγχος στις αγορές. Εννοείται. Ναι, γιατί αυτό που υπηρετείται είναι όμοιροι των αγορών, διότι οι κοινωνίες δεν έχουν βαρύτητα για να οδηγήσουν σε συμβιβασμούς. Σήμερα λοιπόν, και δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα σε βάθος 20 ετών έχουν καταργηθεί όσα κατακτήθηκαν σε βάθος 2 αιώνων. Ναι, αυτό τα σάρωσε όλα η παγκοσμιοποίηση όμως. Η παγκοσμιοποίηση είναι... Αυτό σάρωσε ποιο, τα πάντα. Και η τεχνολογία. Να συνειδητοποιήσουμε για το τι είναι η παγκοσμιοποίηση. Είναι η διακρατική ανάπτυξη δύο παραμέτρων που έχουν την ουσιώδη βαρύτητα, που είναι η οικονομία και η επικοινωνία. Τη στιγμή που το θεσμικό υπόβαθρο, που δεν είναι μια παγκόσμια διακυβέρνηση, δεν είμαστε εκεί, είναι το πολιτικό σύστημα και οι κοινωνίες μέσα στο πολιτικό σύστημα, παραμένει δέσμιο του 18ου και του 19ου αιώνα, της εποχής δηλαδή που χρειαζόταν να συρθούν οι κοινωνίες και όχι να γίνουν συντελεστές, εταίροι, για να βγουν από τη φεουδαρχία. Τι γίνεται να έχουμε τους μεν να έχουν κινηθεί στο παρελθόν και οι άλλοι στο μέλλον και οι άλλοι να μένουν στο παρελθόν? Σημαίνει ότι αποκτούν όλη την δύναμη κοινωνικο-οικονομική και πολιτική, την οποία τη μετατρέπουν σε πολιτικές αποφάσεις. Αυτό είναι το δράμα. Σε ό,τι αφορά την παγκοσμιοποίηση, εγώ θεωρώ ότι βάζουμε σε αυτό τον όρο διάφορα πράγματα. Λέμε παγκοσμιοποίηση και έχει γίνει, ας πούμε, μία έννοια που δεν προσδιορίζεται τι είναι αρνητικό και τι είναι θετικό. Κατά την άποψή μου, αυτό που φταίει, ας πούμε, δεν είναι η παγκοσμιοποίηση και για να έρθω. Ακόμη δεν μπορούμε να το απαντήσουμε στην έκταση του αυτό, γιατί τώρα καταλαβαίνουμε οι αγορές τι ήταν αυτό. Ξέφυγαν από τον έλεγχο της πολιτικής και λειτουργήσαν ανεξέλεκτα. Ξέφυγαν από τον έλεγχο διότι μετέβαλαν σε μοναδικούς συνομιλητές της πολιτικής τον εαυτό τους. Αυτό για να αλλάξει πρέπει να αλλάξει το πολιτικό σύστημα.
Ναι. Αυτή την παγκόσμια κρίση που ξεκίνησε από την Αμερική, νομίζω ότι συστατικό στοιχείο αυτής της κρίσης και αιτία είναι το γεγονός των ανεξέλεκτων αγορών. Τώρα να πάμε να το βάλουμε σε μια μικρότερη κλίμακα με αφορμή αυτό που είπε νωρίτερα ο Παναγιώτης, έτσι ανοίγοντας λίγο το κάδρο σε αυτό που βλέπουμε και την εικόνα που βλέπουμε στην Ευρώπη να κινείται. Κοιτάξτε, το να μιλάμε με όρους παρελθόντος για να λύσουμε τα σημερινά προβλήματα νομίζω ότι δεν μας πάνε πουθενά, γιατί δεν είναι αυτά τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει σήμερα ο κόσμος και ιδιαίτερα η Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι προϊόν, η κρίση της, της διεθνούς κρίσης. Την εξέθεσε η διεθνής κρίση. Είναι αποτέλεσμα ενός κράτους και κυρίως ενός πολιτικού συστήματος το οποίο δεν έχει σε τίποτε να κάνει με αυτή την κοινωνία. Είναι ξένο σώμα. Όπως πολιτεύεται και όπως εκπαιδεύεται να πολιτεύεται. Αυτό πρέπει να το δούμε, εάν παρακολουθήσουμε και μπορεί να διαπιστωθεί, όχι από το 19ο αιώνα που εγκαθιδρύεται, γιατί οι Βαβαροί κάνανε πολύ καλή δουλειά για να δημιουργήσουν την ιδεολογία και την πράξη της υποτέλειας αυτής της χώρας. Μπορούμε να το δούμε τι συνέβη με αυτό που συνέβη στην περίοδο της μεταπολίτευσης. Η περίοδος της μεταπολίτευσης δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ολοκληρωτική επαναφορά στο όνομα της λεγόμενης δημοκρατίας, του καθεστώτος της φαυλοκρατίας του 19ου αιώνα. Αυτό συνέβη στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν μπήκαμε στην κρίση επειδή έπαθαν οι τράπεζες. Υπήρξε μια στιγνή λαιλασία του δημόσιου αγαθού. Και επειδή δεν τους έφταναν αυτά, έγιναν και τα υπόλοιπα με τους δανεισμούς. Έχει γίνει μια μελέτη η οποία έδειξε ότι εάν ο πλούτος που παρήχθη στην Ελλάδα, παρόλη την προσπάθεια να γίνει παρασιτική οικονομία και ό,τι άλλο έγινε, εάν ο πλούτος αυτός, σύν ο πλούτος που ήρθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχε επενδυθεί παραγωγικά, η θέση της Ελλάδας σήμερα θα ήταν εντελώς διαφορετική στον κόσμο. Από τις καλύτερες σε πλούτο χώρες της Ευρώπης. Τι θέλω να πω με αυτό? Γιατί είπα ότι είναι ο διάλογος με το παρελθόν. Διότι, όπως είπαμε και στο διάλειμμα, δεν υπάρχει η βάση για να μιλάμε για σοσιαλισμό και καπιταλισμό, δηλαδή για αριστερά και δεξιά. Αυτοί ήταν δύο δρόμοι για να περάσουμε στην νεότερη εποχή, την ανθρωποκεντρική εποχή, με τις κοινωνίες με ελευθερία, για να υπερβούμε Δεν συμφωνείτε ότι οι αριστεροί σήμερα, ό,τι και να εκφράζει αυτό, εκφράζουν μια κοινωνική ευαισθησία, ενώ ο νεοφιλελευθερισμός... Όσο είναι στην αντιπολίτευση. Ενώ ο νεοφιλελευθερισμός έχει μια αίσθηση... Θα έρθω σε αυτό. Ότι ο δυνατός μπορεί να δώσει δουλειά στον αδύναμο. Θα έρθω σε αυτό, γιατί αυτή τη διαφορά μπορούμε να τη δούμε στην πράξη. Σήμερα λοιπόν, και όπως και ιστορικά, έχουμε μια ταύτιση σε θεμελιώδη ζητήματα που μπορούσαν να εξηγηθούν στο παρελθόν, αλλά σήμερα είναι ανεπίτρεπτα να υπάρχουν, μεταξύ αριστεράς και δεξιάς, στο ότι την ιδιοκτησία του συστήματος, είτε οικονομικού είτε πολιτικού, πρέπει να την κατέχει κάποιος τρίτος και οι ίδιοι να είναι διαμεσολαβητές της κοινωνίας. Αυτή η κοινή βάση είναι που δημιουργεί το πρόβλημα. Και γι' αυτό είπα πριν, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να με κυβερνά και να αποφασίζει για την τύχη μου σε πρώτο και τελευταίο βαθμό κάποιος πρωθυπουργός ή κάποιος βουλευτής και να μην έχω λόγο στα πολιτικά πράγματα. Τελείωσε η εποχή της εξωθεσμικής παρουσίας. Άμεση δημοκρατία δηλαδή. Μην το βάλουμε αυτό, δεν έχει καμία σχέση αυτό με την άμεση δημοκρατία. Το εργαλείο δεν καταλαβαίνω. Θα σας πω, δεν αντιλαμβάνουμε δηλαδή τον τρόπο. Πρόκειται για μια απλή προσομοίωση αντιπροσώπευσης. Λίγο να ερωτάται η κοινωνία. Αυτό δεν είναι ούτε δημοκρατία ούτε αντιπροσώπευση. Δημοσιοποίησης πώς. Μην το πούμε όμως. Να δούμε την αιτία του προβλήματος. Αυτό έχει σημασία. Αν θέλετε μετά μπορούμε να το συζητήσουμε πώς μπορεί να γίνει. Όχι, γιατί ο τηλεθεατής δεν αντιλαμβάνεται πώς μπορεί ο ίδιος ως κοινωνία. Σας διαβεβαιώ ότι όταν συζητάμε και με βρίσκουν από το δρόμο μέχρι γίνεται διάλογος στα μεταγραπτά μου, ξέρουν πάρα πολύ καλά και πολλές φορές καλύτερα από μένα τι εννοώ. Με ποιο τρόπο? Με δημοψηφίσματα ενδεχομένως. Μισό λεπτό. Αυτό ρώτησα. Να μην ολοκληρώσω την σκέψη. Ναι, έχετε δίκιο. Το πρόβλημα λοιπόν σήμερα, όταν θέλουμε να μιλήσουμε με πρόοδο, δεν είναι να βάζουμε τα δικαιώματα υπεράνω της ελευθερίας. Τα δικαιώματα, εάν είχαμε ελευθερία, δεν θα υπήρχαν, γιατί θα ήταν άχρηστα. Δεν θα συζητούσαμε τη συμβίωση εάν οι κοινωνίες ήταν ελεύθερες σήμερα και δεν ήταν υπό την εξουσία, άρα υπό την ιδιοκτησία κάποιων. Το βλέπουμε αυτό στα μέσα επικοινωνίας, τα ΜΜΕ. Πώς
πάνε να τα ρυθμίσουν, όπως τα ρύθμισαν και οι προηγούμενοι. Κάποιοι να κατέχουν την ιδιοκτησία που θα είναι φίλοι απροσκύμενοι έναντι άλλων. Μα το ζήτημα δεν είναι αυτό. Δεν έχουμε να καταλάβουμε ότι το σύστημα είναι το κεντρικό πρόβλημα. Δεν έχουμε να κάνουμε με το μπαμπάκι που θα το πάρει μια επιχείρηση, θα το κάνει ύφασμα και θα το πουλήσει. Την πολιτική παίρνει μια επιχείρηση, είτε κρατική είτε ιδιωτική. Και τη διαχειρίζεται. Είναι δυνατόν ο ιδιοκτήτης και ο εντεταλμένος τους να αποφασίζουν τι είναι πολιτική, ποιος θα εκπροσωπήσει? Ας κάνουμε μία, να κάνουμε μία πρακτική ερώτηση. Είμαστε εδώ που με έχετε καλέσει και ευχαριστώ. Για πάρετε ένα κανάλι όπως το Μέγα παραδείγματος χάρη ή ένα άλλο και κάνετε μια στατιστική να δείτε ποιους καλεί. Είναι γιατί είναι οι καλύτεροι και εδώ είναι οι χειρότεροι? Ή γιατί υπάρχει διατεταγμένος στόχος ο οποίος διαχειρίζεται την πολιτική? Και όποιος διαχειρίζεται την πολιτική με όρους ιδιοκτησίας, που την κάνει ό,τι θέλει δηλαδή, σημαίνει ότι διαχειρίζεται τα πράγματα της κοινωνίας και της τύχης. Το θέμα πώς μπορεί διαφορά να αλλάξει όμως όλο αυτό, να σας πω, και λοιπόν, είναι μεγάλη ιστορία. Άρα λοιπόν εγώ λέω ότι αριστερά και δεξιά σήμερα, αν θέλουμε να δούμε τα πράγματα με όρους προόδου, που πρόοδος είναι η ελευθερία της κοινωνίας, άρα η θεσμική της ενσωμάτωσης στα πολιτικά πράγματα, είναι αντιδραστικά κόμματα.